Εθνική συμφωνία να μπορέσουμε επιτέλους να κάνουμε και στην Ελλάδα αυτό που έχουν κάνει οι άλλες χώρες. Να κατοχυρώσουμε το αγροτικό επάγγελμα και να γίνεται κανείς αγρότης από επιλογή και όχι γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Όχι γιατί δεν μπόρεσε να μπει σε ένα πανεπιστήμιο ή να ντρέπεται που είναι αγρότης ή να μην βρίσκει γυναίκα να παντρευτεί αν είναι αγρότης. Θα σας δώσω τώρα ορισμένα στοιχεία της πρότασης. Ο εθνικός φάκελος, είπαμε, ξεκινάει με 2,1 δις το 14, τελειώνει με 2,01 δις το 19. Υποχρεωτικές του διατάξεις, αυτά που θα αποφασίσει το Συμβούλιο Υπουργών. Νέοι αγρότες από τον εθνικό φάκελο μέχρι 2%. Αυτό μας κάνει 42 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν από τα 2 δις η Ελλάδα θα μπορέσει 42 εκατομμύρια ευρώ να τα διαθέσει μόνο στους νέους αγρότες. Να τα διαθέσει όχι σαν προγράμματα, αυτά είναι χρήματα του δεύτερου πυλώνα. Να τα διαθέσει σαν δικαιώματα από τον πρώτο πυλώνα, που δεν είχαν σήμερα οι νέοι αγρότες. Άρα μιλάμε για πρόσθετα χρήματα. Μιλάμε για δικαιώματα που θα πάρουν είτε από το εθνικό απόθεμα, είτε από την ανακατανομή δικαιωμάτων που θα γίνει. Εθνικό απόθεμα, μέχρι 3% του εθνικού φακέλου, μέχρι 33 εκατομμύρια. Το εθνικό απόθεμα να τροφοδοτείται με αδιάθετα πρόστιμα που επιβάλλονται, αγοροπολισίες που γίνονται από παραγωγό, από κατά κύριο επάγγελμα αγρότη σε μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, κρατάει ένα ποσοστό υπέρ του εθνικού αποθέματος και στοχεύει στο να ενισχύσει τους νέους, είπαμε, για να τους δώσει δικαιώματα, αλλά και τους επενδυτές, αυτοί οι οποίοι κάνανε σχέδια βελτίωσης επενδύοντας στη γεωργία. Πρασίνισμα. Προσέξτε το αυτό. Είναι μεγάλο το νούμερο. Είναι 30% του εθνικού φακέλου. 630 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν σαν πράσινες ενισχύσεις με την υποχρέωση του παραγωγού να αναλάβει πρόσθετες δεσμεύσεις για το περιβάλλον πέρα από αυτές που μέχρι σήμερα ξέραμε με την πολλαπλή συμμόρφωση. Βασική ενίσχυση. Η βασική ενίσχυση, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας και με την υπόθεση εργασίας ότι το κράτος μέλος θα ασκήσει όλες τις προαιρετικές δυνατότητες που έχει, μένουν 1,2 δις ευρώ, τα οποία θα μοιραστούν σε όλους το ίδιο και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας θα είναι κοντά στα 18-19 ευρώ το στρέμμα. Η βασική ενίσχυση για να την πάρει κανείς πρέπει να εφαρμόζει τις διατάξεις της πολλαπλής συμμόρφωσης που σήμερα ξέρουμε, αφού συμπληρωθούν με την πολιτική για το νερό, την πολιτική για τα λιπάσματα και την πολιτική για τα φυτοφάρμακα. Εσωτερική σύγκληση. Εσωτερική σύγκληση σημαίνει ότι πρέπει σταδιακά, με καταληκτική ημερομηνία το 19, να φτάσουμε στην ίδια αξία γης για κάθε στρέμμα, είτε είναι καλλιεργήσιμη γη, είτε είναι βοσκότοπος. Αυτό όμως θα λειτουργήσει σταδιακά στη χώρα, γιατί μέχρι σήμερα το ιστορικό μοντέλο που εφαρμόζουμε και τα ατομικά δικαιώματα δημιούργησαν πολλές στρεβλώσεις και πολλές παρενέργειες. Παραδείγματος χάρη, έχουν σήμερα δικαιώματα γιατί είχαν παραγωγή την ιστορική περίοδο 2000-2002 κάποιοι οι οποίοι έχουν πάψει να παράγουν από το 2006 και δεν έχουν δικαιώματα γιατί δεν είχαν. Είχανε παραγωγή το 2000-2002, αλλά η παραγωγή τους δεν γεννούσε δικαιώματα, δεν είχε στήριξη. Η πατάτα, τα σπαράγγια, το μέλι, η πτηνοτροφία, τα κοτόπουλα, δεν είχαν στήριξη. Αυτοί που ασχολούνται με την πτηνοτροφία δεν έχουν δικαιώματα,
θα μπορούν όμως να έχουν από εδώ και πέρα. Οι προαιρετικές διατάξεις της απόφασης. Από πού θα ξεκινήσουμε? Ξέρουμε ότι έχουμε δικαιώματα που έχουν πολύ μεγάλη αξία. Είναι τα δικαιώματα που έχουν προέλθει από τον καπνό κυρίως, την σταφίδα, τη βιομηχανική ντομάτα και τον μπαμπάκι. Το κάθε δικαίωμα από αυτά έχει πολύ μεγάλη αξία. Και έχουμε δικαιώματα που έχουν πολύ μικρή χαμηλή αξία. Τα ρωτρέα, τα στάρια, ασήμαντη. Από ποιο ποσοστό θα ξεκινήσουμε λοιπόν? Η Επιτροπή προτείνει ένα 40%. Ένα τουλάχιστον 40%. Όταν λέει τουλάχιστον, σημαίνει ότι το κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει το 100%. Προχθές στο Συμβούλιο, σε μια και για πρώτη φορά ακούστηκε, ήξερα ότι υπάρχουν αντιρρήσεις από διάφορα κράτη-μέλη, δεν ήξερα ότι είναι τόσο πολλές. Το διαπίστωσα σε ένα προεδρείο που είχαμε με την ΚΟΠΑ, την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Αγροτών, στην Ιρλανδία, και εκεί μαζευτήκανε διάφορα κράτη-μέλη να υπογράψουν μια διακήρυξη προκειμένου να υπερασπιστούν το ιστορικό μοντέλο. Προχθές στο Συμβούλιο, λοιπόν, με τις αντιρρήσεις των Βέλγων, των Ιταλών, των Ισπανών, λιγότερο των Γάλλων, ακούστηκε ένα 10%. Το κράτος μέλος μπορεί να μην ξεκινήσει από το 40, αλλά να ξεκινήσει από το τουλάχιστον 10. Προαιρετική διάταξη θα είναι οι περιοχές με τα φυσικά μειονεκτήματα, η οποία πρέπει να είναι το 5% του εθνικού φακέλου, δηλαδή 105 εκατομμύρια ευρώ πρέπει να τα διαθέσουμε σε περιοχές φθήνουσες, περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα. Όχι όμως με τα κριτήρια που μέχρι σήμερα τις ξέραμε, που ήταν συνήθως μορφολογικά, υψόμετρο, με τα νέα κριτήρια τα βιοφυσικά. Χαμηλή θερμοκρασία, ξηρασία, υπερβολική υγρασία, περιορισμένη αποστράγγιση, πετρώδες έδαφος, μεγάλη κλίση, ριζοφυΐα μικρού βάθους, φτωχό έδαφος. Αυτά είναι τα νέα βιοφυσικά κριτήρια που θα χαρακτηρίζουν μια περιοχή φθήνουσα για να μπορεί το κράτος μέλος με το 5% του εθνικού φακέλου να τη στηρίξει. Προαιρετική διάταξη θα είναι. Ο Επίτροπος την είχε βάλει υποχρεωτική. Και το έχει αποτολμήσει και ο Επίτροπος Μαξάρη με την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ το 1992. Το έχει αποπειραθεί και ο Επίτροπος Φίσλερ με τη μεταρρύθμιση του 2003. Η οροφή των ενισχύσεων. Να μην μπορεί κανείς να παίρνει ενίσχυση μεγαλύτερη από ένα ορισμένο ύψος. Ο Μαξάρη και ο Φίσλερ είχαν βάλει 500.000 ευρώ. Να μην μπορεί κανείς να παίρνει πάνω από 500.000 ευρώ. Αυτό λοιπόν στην κουβέντα που άρχισε το Συμβούλιο εξαφανίστηκε μέσα μια νύχτα. Το επαναφέρει ο Επίτροπος Τσιόλος και λέει να μην μπορεί κανείς να παίρνει. Το επαναφέρει με πρόταση σαν υποχρεωτική διάταξη. Να μην μπορεί κανείς να παίρνει ενισχύσεις πάνω από 300.000 ευρώ. Και από τις 150 μέχρι τις 300 να υπάρχει μια φθήνουσα κλίμακα. Αλλά οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αποφάσισαν ότι αυτό δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική διάταξη, πρέπει να είναι προαιρετική διάταξη. Όποιος θέλει να τη βάλει, όποιο κράτος μέλος θέλει να τη βάλει. Σκεφτείτε ότι σήμερα έχουμε επιχειρήσεις που παίρνουν 2 και 3 εκατομμύρια ευρώ και αυτές δεν έχουν καμιά σχέση με τη γεωργία. Είναι η αεροπορική εταιρεία Lufthansa. Η Lufthansa από την αξιοποίηση των αεροδρομίων παίρνει 3 εκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεις. Είναι η μισή Σκωτία με τα γήπεδα γκολφ που παίρνει επιδοτήσεις. Γι' αυτό λοιπόν στον κατάλογο του ενεργού αγρότη θα υπάρχει και μια αρνητική λίστα για το ποιος δεν είναι γεωργός. Θα λέει παραδείγματος χάρη. Οι αεροπορικές εταιρείες δεν είναι γεωργική δραστηριότητα. Αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται τα γήπεδα γκολφ δεν ασκούν γεωργική δραστηριότητα.
Αρκεί? Κατά την άποψή μου δεν αρκεί. Δεν αρκεί. Γιατί και ο σημερινός κανονισμός 73, στο άρθρο 8, αυτό που ισχύει σήμερα και θα ισχύει για ένα-δύο χρόνια ακόμα, λέει στο άρθρο 8, το κράτος μέλος δύναται να μην χορηγεί ενισχύσεις σε όσους δεν ασκούν ή ασκούν οριακά τη γεωργική δραστηριότητα. Ξέρετε εσείς κανέναν να έχει αποκλειστεί επειδή ασκεί, επειδή δεν ασκεί ή ασκεί οριακά τη γεωργική δραστηριότητα? Εγώ δεν ξέρω. Γι' αυτό λοιπόν θα έπρεπε να είναι μάλλον υποχρεωτικό από εκεί για να το εφαρμόσουμε στη χώρα. Γιατί αν το αφήσουμε προαιρετική διάταξη, φοβάμαι ότι το πολιτικό κόστος δεν θα μας αφήσει να προχωρήσουμε. Προαιρετική διάταξη είναι η πολιτική των μικρών παραγωγών. Αυτοί οι οποίοι σας είπα ότι θα παίρνουν από τα 500 μέχρι 1000 ευρώ εφάπαξ. Ενδεχόμενα και με μία αίτηση για όλη την 7ετή περίοδο. Αυτό όμως δεν είναι κάτι που θα το δούμε στους εφαρμοστικούς. Και για την δραστηριότητα αυτή θα μπορέσει να, το κράτος μέλος να μέχρι 10% του τεχνικού φακέλου. Δηλαδή 210 εκατομμύρια μπορούμε να τα μοιράσουμε απλά στους μικρούς παραγωγούς, χωρίς διαδικασία, χωρίς γραφειοκρατία, χωρίς ελέγχους, χωρίς πολλαπλή συμμόρφωση, χωρίς πρασίνισμα. Προαιρετική διάταξη θα είναι αν θα συνεχίσουμε και στη νέα ΚΑΠ να έχουμε συνδεδεμένες ενισχύσεις, όπως έχουμε σήμερα με το άρθρο 68 ή παλιότερα με το άρθρο 69, το ποιοτικό παρακράτημα, ίσως σας είναι πιο κατανοητό. Το ποσοστό μπορεί να είναι από 5 μέχρι 10% του εθνικού φακέλου, δηλαδή 52 μέχρι 105 εκατομμύρια μπορούμε να τα δώσουμε συνδεδεμένα με την παραγωγή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και βέβαια, εμείς πιστεύουμε, όπως είπα και προηγούμενα, ότι ο μεγάλος ασθενής είναι η κτηνοτροφία και εκεί θα πρέπει να κοιτάξουμε να μεταφέρουμε κάποιους πόρους, έτσι ώστε να βελτιώσουμε στο βαθμό που είναι δυνατόν και εκεί που έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα. Και αυτή είναι η εγωπροβατοτροφία, δεν είναι η υβοτροφία δυστυχώς. Στο Βέλγιο 6-7 μήνες οι αγελάδες είναι έξω, στα λιβάδια. Έχουν την έκτασή τους, βάζουν και ένα ηλεκτροφόρο καλώδιο και η αγελάδα μέχρι να πάει από τη μια άκρη στην άλλη του χωραφιού, το χώρο το πίσω που έχει φάει, έχει φυτρώσει από τις βροχές. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, γι' αυτό θα συνεχίσουμε να εισάγουμε σε πολύ μεγάλα ποσοστά βόηο κρέας. Έχουμε όμως συγκριτικό πλεονέκτημα και πολύ μεγάλες δυνατότητες στην εγωπροβατοτροφία. Έχουμε μια παγκόσμια κατανάλωση φέτας 625.000 τόνους και εμείς παράγουμε μόνο 125.000 τόνους και κανείς άλλος δεν μπορεί να παράγει φέτας στην Ευρώπη παρά μόνο λευκό τυρί. Πρέπει να αντιστρέψουμε λοιπόν τη σχέση φυτικής ζωικής παραγωγής από το σημερινό 80-20, 80 φυτική, 20 ζωική, και να λάβουμε υπόψη μας ότι η ζωική παραγωγή μέσω των ζωοτροφών αξιοποιεί και ένα τμήμα, ένα κομμάτι της φυτικής παραγωγής. Και αυτή η τάση ενδεχόμενα μεταψυχανθεί, που θα ενεργοποιούν πρασινισμά γιατί έχουν τη δυνατότητα να απορροφούν και να δεσμεύουν άζωτο, οπότε θα χρειάζεται λιγότερο λίπασμα, μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό. Τι σημαίνει πρασινισμά τώρα? Είπαμε ότι σημαίνει πρόσθετες δεσμεύσεις και άλλα περισσότερα, πέρα από την πολλαπλή συμμόρφωση που την κάναμε μέχρι σήμερα. Τι είναι αυτό το περισσότερο? Παραδείγματος χάρη κάποιος που έχει αρωτρέα και αν έχει εκμετάλλευση πάνω από 3 εκτάρια, 30 στρέμματα, υποχρεωτικά θα πρέπει να έχει 3 καλλιέργειες. Όχι μόνο καλλιέργεια. Ένας που έχει 100 στρέμματα, παραδείγματος χάρη, δεν θα μπορέσει και στα 100 στρέμματα να βάλει στάρι ή καλαμπόκι ή μπαμπάκι ή τεύκλα. Τελειώνω. Θα μπορεί να έχει 3 καλλιέργειες. Η κύρια καλλιέργεια δεν μπορεί να ξεπερνά το 70%. Και οι 2 δευτερεύουσες δεν μπορεί να είναι μικρότερες από το 5%.
2 λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη γνωμοδότησή του. Το πρασίνισμα, εξαιρούνται βέβαια από το πρασίνισμα τα βιολογικά, οι περιοχές που είναι natura και οι καλλιέργειες που είναι υποκατάκληση, το ρύζι δηλαδή, κάτω από το νερό. Η Κομισιόν έβαλε το πρασίνισμα στην πρότασή της γιατί θέλει να δικαιολογήσει τις δαπάνες της ΚΑΠ τόσο στο εσωτερικό της Ένωσης απέναντι στους φορολογούμενους, όσο κυρίως στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, ότι αυτά συνάδουν με την προστασία του περιβάλλοντος και έχουν κοινωνική αποδοχή. Κάποιος τώρα που δεν έχει αρωτρέα για να έχει 3 καλλιέργειες ή 2, θα δούμε πού θα σταματήσει, και έχει κτηνοτροφία, αυτός υποχρεούται να έχει μόνιμους βοσκοτόπους. Δεν μπορεί κάθε χρόνο να αλλάζει καλλιέργεια. Τουλάχιστον για 5 χρόνια πρέπει να έχει σταθερά βοσκοτόπια. Και κάποιος που έχει δενδρώδεις καλλιέργειες, θα πρέπει το 7% της εκμετάλλευσης να το αφήσει ακαλλιέργητο. Είναι οι λεγόμενες περιοχές οικολογικής εστίασης. Στο Συμβούλιο βέβαια μιλάνε για λίστα ισοδυνάμων. Θα δούμε ποια είναι αυτά τα ισοδύναμα. Έχουν δηλαδή την δικιά τους συμβολή στο περιβάλλον και μπορεί να είναι η νητρορύπανση, η ολοκληρωμένη διαχείριση, αλλά και οι ελαιώνες ή οι οπορώνες. Τι λέει το Κοινοβούλιο για όλα αυτά πολύ σύντομα? Και βέβαια με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω τους 2 Έλληνες Ευρωβουλευτές στην Επιτροπή Γεωργίας, τον Αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον κύριο Παπαστάμκο, και τον Σπύρο τον Δανέλη, για τη συμβολή τους στην γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Επιτροπή Γεωργίας και τις παρεμβάσεις που κάνανε, οι οποίες μας βγάζουν και μας λύνουν σημαντικότατα προβλήματα, όπως είναι παραδείγματος χάρη ο ορισμός του βοσκότοπου. Γιατί βοσκότοπος για τους κέντροευρωπαίους σημαίνει χορτολιβαδική έκταση, άντε μέχρι πόδι βλάστηση, τίποτα περισσότερο. Εμείς όμως εδώ έχουμε και ξυλώδη βλάστηση, έχουμε και δενδρώδη βλάστηση. Εκεί βόσκομαι τόσα χρόνια, 200 χρόνια, τι να κάνουμε. Και κατάφεραν και έχουν εξασφαλίσει μια ευελιξία από την Επιτροπή, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν και αυτά. Ή οι οπορώνες και οι ελαιώνες, όπως είπα, να ενεργοποιούν αυτό με το πρασίνισμα. Βέβαια, για το δημοσιονομικό πλαίσιο, το Κοινοβούλιο είπε ότι δεν το ψηφίζει. Και οι 3 αρχηγοί των πολιτικών ομάδων, ο Ντόλ, ο Σβόποντα και ο Φερχόφστατ, είπανε όχι. Και στον αποκαλούμενο τρίλογο που θα καθίσουν σε ένα τραπέζι Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Επιτροπή, θα δούμε τι θα γίνει. Βέβαια, εγώ δεν φαντάζομαι ότι το Κοινοβούλιο θα θελήσει να μπλοκάρει δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο έχει αποφασιστεί από υπουργούς κρατών και κυβερνήσεων. Απλώς θα γίνει αυτό που γίνεται στην Ευρώπη, αν και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν και οι ανάγκες το επιβάλλουν, λίγο αργότερα, μετά από 2-3 σταθμούς που έχουμε, γερμανικές εκλογές το Σεπτέμβρη, εκλογές Κοινοβουλίου τον επόμενο Ιούνιο, νέα Επιτροπή 1η-1η-15, μπορέσουμε και το βελτιώσουμε. Έτσι λοιπόν θα πάρουν μια τέτοια υπόσχεση και θα πάμε με αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο. Έρχομαι στο τελευταίο, κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα, έχω παραλείψει όλα τα ενδιάμεσα. Τι σημαίνουν τώρα όλα αυτά για μας, για την Ελλάδα, για τους Έλληνες αγρότες? Θα σας το δώσω με ορισμένα νούμερα. Προσέξτε τα. Με βάση τα δικαιώματα στη χώρα μας, με βάση τις εκτάσεις που γέννησαν δικαιώματα την περίοδο αναφοράς 2000-2002, η αξία για κάθε στρέμμα στη χώρα κατά μέσο όρο είναι 59 ευρώ το στρέμμα, έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 22. Με βάση τις επιλέξιμες εκτάσεις, οι οποίες είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που γέννησαν δικαιώματα, η μέση αξία κάθε στρέμματος στην Ελλάδα είναι 38 ευρώ το στρέμμα, έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 27. Αυτό σε ό,τι έχει σχέση στους παραγωγούς, την αξία της γης. Να το δούμε όμως και σε περιοχές, σε περιφέρειες. Η περιφέρεια της Κρήτης
Δεν έχω τίποτα με τους κριτικούς. Τα νούμερα το λένε. Για κάθε στρέμμα παίρνουν 152 ευρώ. Είχανε τη σταφίδα, είχε πολύ ψηλά δικαιώματα η σταφίδα. Είπαμε ότι είναι 38 ευρώ ο εθνικός μέσος όρος. Η Κρήτη είναι στα 152. Η Πελοπόννησος είναι στα 89, εξαιτίας του λαδιού κυρίως, αλλά και της σταφίδας του Αιγείου και της Ηλίας. Και η Δυτική Μακεδονία με τα ρωτρέα της παίρνει 35. 152 η Κρήτη, 35 η Κεντρική Μακεδονία. Η Δυτική Μακεδονία. Με τη νέα ΚΑΠ η βασική ενίσχυση θα είναι ίδια για όλους. Σας είπα 19 ευρώ το στρέμμα. 20, άντε 18. Από 18 μέχρι 20 για να είμαι ακριβώς μέσα. Αυτή θα είναι ίδια για όλους. Ανεξάρτητα τι είχε ο καθένας ή τι θα έχει. Και από εκεί και πέρα θα αρχίζει να κτίζει προκειμένου να φτάσει. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς και τη δουλειά που κάνει το Υπουργείο Γεωργίας και έτυχε να την ξέρω γιατί το κουβεντιάζω με τον κύριο Μελά που είναι ο καθήλυνα αρμόδιος, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής. Και εφόσον αυτό που στο Συμβούλιο προχθές κουβεντιάστηκε ισχύσει και σαν απόφαση, ότι δηλαδή θα μπορεί κανείς από τα ορεινά βοσκοτόπια να έχει ένα συντελεστή απομείωσης έτσι ώστε να μην εξομοιώνουμε την παραγωγική έφορη γη με τα βοσκοτόπια των ορεινών. Η γεωργία, ας πούμε, θα μπορούν πάνω στα 18 με 20 να αθροίσουν όλα τα άλλα, οι πράσινοι, οι των ορεινών περιοχών, οι συνδεδεμένες ενισχύσεις, και να προσεγγίσουν, να φτάσουν κοντά στο σημερινό 38 και οι κτηνοτρόφοι, αν εφαρμοστεί η απομείωση, να καταλήξουν λίγο πάνω από τα 22-23, κάπου εκεί. Για την αγροτική ανάπτυξη θα πω μια κουβέντα μόνο, γιατί θα έχετε αύριο ή μεθαύριο, είδα στο πρόγραμμα, ξεχωριστή εισήγηση. Η αγροτική ανάπτυξη πρέπει να έχει γεωργοκεντρικό χαρακτήρα, όχι υπαιθροκεντρικό. Όχι γήπεδα και αναπλάσεις πλατιών. Ναι, κάντε τα, αλλά με άλλα λεφτά. Όχι με λεφτά από την αγροτική πολιτική. Δεν μπορείς να έχεις αγροτική ανάπτυξη στην Ήπεθρο αν δεν έχεις κόσμο να μένει στην Ήπεθρο. Και ο κόσμος για να μείνει στην Ήπεθρο πρέπει να έχει εισόδημα. Και το εισόδημα κυρίως διαμορφώνεται από τον πρώτο πυλώνα και από την αγορά. Και λιγότερο από το δεύτερο πυλώνα. Γενικό συμπέρασμα και τελειώνω. Εσωτερική σύγκληση σημαίνει αναδιανομή. Πολλά λεφτά θα αλλάξουν χέρια στην επόμενη ΚΑΠ. Χαμένη της υπόθεσης θα είναι αυτοί που έχουν δικαιώματα μεγάλης αξίας, σταφίδα, καπνός, μπαμπάκι, λάδι, καπνός, βιομηχανική ντομάτα, λάδι. Σας τα είπα με τη σειρά, με την αξία τους. Κερδισμένοι θα είναι εκείνοι που έχουν δικαιώματα χαμηλής αξίας, σιτηρά, ή δεν έχουν καθόλου δικαιώματα. Με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει και αυτή η εισήγηση για να συμπεριληφθεί στον προβληματισμό σας, γιατί παρήχε ένα σωρό πληροφορίες χρήσιμες για το διάλογο. Βέβαια, μετατοπίστηκε ο διάλογος. Είναι ανάγκη να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επανέλθουμε για τη συζήτηση. Παράληψή μου να σας πω ότι στο Προεδρείο ήταν κατά σειρά μέλη του Συλλόγου Νέων Αγροτών. Τώρα είναι η κυρία Κούρλα. Ήταν ο κύριος Πολυμενάκος και ο κύριος Αλεξανδράκος. Λοιπόν, στο διάλειμμα έγινε αποδέκτης πολλών ενθουσιαστικών σχολείων για τις εισηγήσεις. Ελπίζω να έχουν δημιουργηθεί ερεθίσματα ώστε να σιγά σιγά να ξεκινήσουμε το διάλογο. Από φιλοσοφία προσωπικά είχα μεγαλύτερες προσδοκίες για αυτό το στάδιο της σημερινής συνεδρίας, αλλά η πρωινή καθυστέρηση μας ανάγκασε
να αλλάξουμε τα πλάνα μας. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά για διάλογο. Εξάλλου, ο διάλογος γεννήθηκε σε εδώ, αυτή τη χώρα. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είναι γνωστό ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνικής γεωργίας είναι ο μικρός και ο πολυδιαμαχισμένος κλήρος. Αν στα διαρθρωτικά μέτρα τώρα προβλέπονται κάποια κίνητρα αυτός ο κλήρος να ενοποιηθεί, να μεγαλώσει, δηλαδή θέματα αναδασμού είτε εθελοντικού είτε καταναγκαστικού, δεν ξέρω, αν προβλέπονται κάποια. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Σε ό,τι έχει σχέση τον δεύτερο πυλώνα της κοινής αγροτικής πολιτικής, δεν υπάρχει κανένα διαρθρωτικό μέτρο που να προβλέπεται για τον κλήρο. Δεν ξέρω αν στα πλαίσια των άλλων προγραμμάτων εσωτερικά στη χώρα υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Πάντως από την Ευρωπαϊκή Ένωση όχι, δεν υπάρχει. Ναι. Επόμενη ερώτηση. Ο σηγάσαντα πρεζεντάτσια που έτουν πράγματι. Είναι 16 όμως. Ρασβήραμε και σήμερα ότι αυτό σε οτλάγα за 2019 година. Правилно ли съм разбрал или може би аз неправилно съм разбрал? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е следният. Имаше коментари, поне до нас това достигна, за така нареченото екологично плащане или екологично изискване, което касаеше 7% от площа, която се обработва, да бъде поддържано екологично състояние. Нищо не чух тук, да разбирам ли, че това е отпаднало като изискване. Третият ми въпрос е по отношение на, мисля, че това трябва хубаво да се изясни, по отношение на това дали ще има таван на субсидиите, което е определен от Европа. Ανώτατο όριο που θα καθορίζεται από τον κανονισμό, τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Η Ευρώπη δεν определя таван на субсидиите, по-скоро κατάλαβα, παρακαλώ, всяка една държава, страна членка, сама ще определи дали да има или да няма субсидии. И последният ми въпрос касае мерите и пасища, дефинирането на така наречените мери и пасища за пасене. Да разбираме ли, че всяка една държава може сама да дефинира ευρωπαϊκή πρόβλεψη και κανόνα για τον καθορισμό τη επιδοτήσεω των βοσκοτόπων. Του ποσοστού υπήρχε μέχρι τώρα μια συζήτηση, υπήρχε διάλογο για το εάν θα υπάρχουν κάποια ελάχιστε προδιαγραφέ. Κράτο μέλο θα πρέπει να ορίζει το τι είναι βοσκότοπο. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι θα πρέπει να συγκεντρώσουμε πια όλες τις τοποθετήσεις, ερωτήσεις και να δοθούν, γιατί εγώ δεν ξέρω ποιος μπορεί να δώσει την εγκυρότερη απάντηση αυτή τη στιγμή. Συμφωνείτε, κύριε Κολυβά? Θέλετε να απαντήσετε? Δώστε τη, εντάξει. Λοιπόν, σε ό,τι έχει σχέση τα ανώτατα όρια. Τα ανώτατα όρια στην πρόταση της Επιτροπής ήταν υποχρεωτικά. Το όριο είχε τεθεί στο επίπεδο των 300.000 ευρώ. Και από τις 150.000 ευρώ και πάνω θα υπήρχε μια φθήνουσα μείωση. Τώρα με την απόφαση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων τα ανώτατα όρια μετά από αντιδράσεις κρατών μελών κυρίως από τις πρώην ανατολικές χώρες αλλά και τη Γερμανία είναι εθελοντικά, είναι μέτρο εθελοντικό. Θα ισχύσουν σε ένα κράτος μέλος, αν και εφόσον το κράτος μέλος το αποφασίσει. Δεύτερον, το 7% ποσοστό οικολογικής εστίασης. Ναι, παραμένει και είναι διάταξη του λεγόμενου πρασινίσματος. Το 2019 που εγώ ανέφερα στην εισήγησή μου είναι η καταληκτική ημερομηνία για την εσωτερική σύγκληση των άμεσων ενισχύσεων σε όσες χώρες εφαρμόζουν το λεγόμενο ιστορικό μοντέλο. Εμείς έχουμε ιστορικό μοντέλο και το 2019 η αξία της γης αναστρέμα πρέπει να είναι ίδια σε όλη την περιφέρεια. Το 2016 που ο συνάδελφος ανέφερε από τη Βουλγαρία
δεν έχει σχέση με ιστορικό μοντέλο, γιατί η Βουλγαρία είχε το λεγόμενο σύστημα SAPS. Επομένως, το 2016 παραμένει για τις ανατολικές χώρες, για τις πρώην ανατολικές χώρες ή τις χώρες της τελευταίας διεύρυνσης, αυτές που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004. Για τους βοσκότοπους. Στους βοσκότοπους θα υπάρχει στον κανονισμό ένας ορισμός και θα υπάρχει δυνατότητα στο κράτος μέλος για ποσοστό απομείωσης της αξίας του βοσκότοπου αναστρέμα, εάν και εφόσον το κράτος μέλος το επιλέξει. Εάν το κράτος μέλος δεν το επιλέξει, τότε και ο βοσκότοπος θα έχει την ίδια αξία που θα έχει η παραγωγική γη. Άλλη ερώτηση ή τοποθέτηση. Σας καλωσορίσουμε στο Δήμο Ευρώτα και να σας ευχηθούμε όσοι περισσότερο να περάσετε καλά και να το γνωρίσετε την εργασία. Θέλω να κάνω μερικές ερωτήσεις περισσότερο τον κύριο Κορυφά, ο οποίος είναι και στις εξέλιξεις, ξέρετε τι γίνεται για όλα αυτά που μας είπα. Όπως ξέρετε, ο Δήμος Ευρώτα και ιδιαίτερα η περιοχή Ιερού Σκάλας είναι καταρχή 100% αγροτική περιοχή. Δεν ασχολούνται με τίποτα. Το κύριο τους, η κυρία τους καλλιέργεια είναι τα εσπεριοδίκη. Είμαστε από μια άποψη κυρία γιατί βρισκόμαστε στην τρέχον παιδιά από τον Ευρώτα και κάνει να έχουμε όλο τον χρόνο που κοντάει. Θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια σε ουσιαστικές όμως ερωτήσεις που θα σας κάνουμε και θέλουμε απαντήσεις τις οποίες τις ξέρετε και μέχρι σήμερα δεν αποφασίζετε εύκολα να μας τις πείτε. Αλλά επειδή βρισκόσαστε στην καρδιά του Πορτοκαλού και ο ρυθμός της Σκάλας συμβάλλει με το Πορτοκαλί, θέλουμε για τις ερωτήσεις να μάθουμε και γιατί έχετε αυτή την όλη τη χώρα και όλη την κραυγή της Βόρειας Ευρώπης να μοιραστούν όλα τα χρήματα με το στέλνο. Υπάρχουν ανθρώποι οι οποίοι καλλιεργούν και καλλιεργούν σωστά και καλά για να κάνουν εξαγωγές για τον εαυτό τους και για τον ελληνικό κράτος. Είμαστε από τις πρώτες περιοχές σε εξαγωγή του κράτους και δεν βλέπουμε πολύ. Τα ιστορικά δικαιώματα μπορούμε να τα παίρνουμε κάποιοι οι οποίοι ξέρετε εσείς καλύτερα από εμάς πώς θα παίρνουν και αυτοί που πραγματικά θέλουν να καλλιεργήσουν δεν μπορούν να βοηθούν. Με την καινούργια ευκαιρία που έχει το κράτος μας και μπορεί να μοιράσει πάλι και να κάνει αναμοιρασμό, πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει. Αν μπορείτε να μας απαντήσετε, θα το πέρα μου έτσι. Όσο για τα κόπ, είναι μια ιστορία που δεν μένει η μέρα. Όταν έχει μια δημοκρατία, δυστυχώς δεν τελειώνει ποτέ. Θα πω στην Ελλάδα για να πάρεις, πρέπει να περάσουμε πολλά πολλά χρόνια και να πέσουμε πολλά χρόνια. Αλλιώς δεν παίρνεις τίποτα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Να μην κλείσει. Έχουμε ακόμα ερωτήσεις. Ο κύριος Κουτσιμπός. Πιστεύω πολύ σοβαρό ζήτημα. Εδώ και 15 μέρες έχω γράψει ορισμένα πράγματα. Δεν γνώριζα και δεν ήξερα θα μιλήσω. Απλώς θέλω τώρα να επαναλάβω μερικές παρατηρήσεις για το αγροτικό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα που με απασχολούσε πολλά χρόνια. Εν πάση περιπτώσει είναι σήμερα μια ευκαιρία να πούμε ορισμένα πράγματα. Και το έχω γράψει στρατηγική για τις επόμενες δεκαετίες. Εδώ θα μετρήσει ο σχεδιασμός όλων των τομέων και όχι μεμονωμένα. Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη μεμονωμένη. Λοιπόν, στις μεγάλες δυσκολίες που υπάρχουν, πιστεύω ότι μπορεί να βρεθούν και μεγάλες δυνατότητες. Εγώ πιστεύω η αγροτική παραγωγή, στο σύνολό της,
πρέπει να σχεδιαστεί με εκβιομηχανημένο τρόπο, όχι με τον απλό τρόπο που υπήρχε έως σήμερα. Λοιπόν, μάλιστα, φυσικά εδώ υπάρχουν εμπόδια, νομικά εμπόδια και χίλιοι παράγοντες που είναι γνωστοί για την ανάπτυξη χρόνων πια, όχι σήμερα, δεν είναι σήμερα αυτό το, ας πούμε, αυτό το πρόβλημα, είναι αποτέλεσμα γενικής στρατηγικής ως προς τον αγροτικό τομέα. Και πιστεύω ο αγροτικός τομέας θα μπορούσε και μπορεί να είναι, όταν μιλάμε, ας πούμε, για παράδειγμα του χάρη, ότι προσανατολιζόμαστε στον τουρισμό το ένα το άλλο, έχει άμεση συνάρτηση ο αγροτικός τομέας. Εκεί η Ελλάδα, τουριστική χώρα με εκατομμύρια ανθρώπους, θα μπορούσε να έχει τεράστια κατανάλωση. Λοιπόν, εφόσον φυσικά σχεδιαστεί, έτσι. Και λοιπόν, και έρχομαι, επίσης θέλω να πω ότι ένας προσανατολισμός πρέπει να είναι στις βαλκανικές χώρες, Ρωσία, Κίνα, αραβικές χώρες κλπ. Γιατί η Ελλάδα, όταν προσανατολίζεται μόνο στις Βρυξέλλες ή την Ολλανδία, εκεί έχει πολύ σκληρούς ανταγωνιστές. Νομίζω ότι είναι γνωστό αυτό. Λοιπόν, πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί μεγάλος σχεδιασμός και προς τις χώρες αυτές που είναι όμορες και έχουν και ίδια χαρακτηριστικά. Ας πούμε στα Πορτοκάλια, οτιδήποτε, περισσότερο προσανατολισμό κατά τη γνώμη μου έχουν εκεί παρά στις κύριες χώρες που υπάρχουν, μεγάλες χώρες που έχουν ανταγωνισμό. Στον αγροτικό τομέα πιστεύω ότι η βαριά βιομηχανία είναι η κτηνοτροφία, τα θερμοκήπια, τα οποία είναι δύο τομείς που μπορούν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να αποδώσουν κέρδος και χρήμα. Δηλαδή, ας πούμε, τα θερμοκήπια σε 60, 70, 80 μέρες όταν στηθούν υπάρχει παραγωγή, η οποία αλλά τα θερμοκήπια πλέον δεν μπορεί να είναι με το μοτίβο του ενός, το δύο, το τεσσάρων στρεμμάτων. Κατά τη γνώμη μου, θερμοκήπια κάτω 30 με 42 στρέμματα το καθένα δεν μπορεί να είναι βιώσιμο, γιατί δεν μπορεί να έχει μέσα τεχνολογικό εξοπλισμό, να κάνει απόσβεση και χίλιες αδυναμίες που έχουν τα μικρά θερμοκήπια. Το μικρό θερμοκήπιο, κατά τη γνώμη μου, δεν παρέχει είτε βιολογία, είτε οικολογία, είτε όλα αυτά τα οποία, τα οποία, ας πούμε, είναι ως τώρα. Λοιπόν, τομέας η αλληλεία, και εδώ το έχω σημειώσει κι εγώ, είναι ένας τομέας ο οποίος υπάρχουν μεγάλα πλεονεκτήματα επίσης στην κτηνοτροφία, στην ψηλή κτηνοτροφία όπως την ονόμαζα εγώ, εγώ προβατοειδή κλπ. Η Ελλάδα πιστεύω έχει πλεονέκτημα στην αγελαδοτροφία. Αν δεν κάνω λάθος, η Ευρώπη πρέπει να έχει κάπου 300 εκατομμύρια βοηδή. Λοιπόν, δηλαδή ανακάτοικος και ένα. Λοιπόν, εδώ εμείς έχουμε μεγάλο πλεονέκτημα. Είναι δύσκολο να οργανώσεις αυτούς τους τομείς. Αλλά θέλω να τελειώνοντας, γιατί είναι πάρα πολλά που έχω σημειώσει, θέλω να πω το εξής. Μόνο με οργάνωση και εκβιομηχανοποιημένο τρόπο μπορεί η ελληνική γεωργία να προχωρήσει. Λοιπόν, εγώ αυτό το πιστεύω, χρόνια το λέω. Λοιπόν, δεν μπορεί με τη μικρή αγροτική παραγωγή να πολεμήσεις τους μεγάλους ανταγωνιστές. Έχω καλλιεργήσει μεγάλες εκτάσεις τα προηγούμενα χρόνια και μέχρι 300 στρέμματα κυπευτικά, και εκεί πάνω είδα και τα αποτελέσματα μιας επένδυσης μεγάλης, ότι μπορεί να έχεις αποτελέσματα και βιώσιμα αποτελέσματα. Απλώς εδώ έχουμε άλλα κακά. Τα νομικά ζητήματα που υπάρχουν
στους Έλληνες αγρότες εν σχέση με το αν οι εμπόροι τους ρίξουν επιταγές, δεν τους πληρώσουν και χίλιους παράγοντες που όλα αυτά είναι εμπόδιο στην ανάπτυξη των αγροτών. Εντάξει, να μην σας φάω άλλο χρόνο, 5 γενικές θέσεις θέλω να πω, μετά μπορεί να τα ξαναπούμε. Εντάξει.